Η νίκη στο Βόλο επί του Ολυμπιακού για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος έχει δημιουργήσει τέτοια εφορία στη τάξη αναγέννησης που είναι δύσκολο να περιγραφεί. Τόσο εντός των κόλπων της αναγέννησης και εκτός αυτών, στη τάξη των φιλάθλων δηλαδή, το κλίμα είναι κάτι περισσότερο από πανηγυρικό και μάλλον δικαιολογημένο, αφού τέτοια νίκη και με τέτοιο τρόπο στην αναγέννηση είχαν να πετύχουν πάρα πολύ καιρό. Στη γενική εφορία που υπάρχει όμως στη τάξη των κοιτινόμαυρων υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και αυτές οι εξαιρέσεις συνοψίζονται το πρόσωπο του Περικλία Μανατίδη, ο οποίος όχι μόνο κρατάει τους τόνους χαμηλούς στην ομάδα, αλλά επισημαίνει πως αυτή η νίκη δεν έδωσε τίποτα περισσότερο από 3 βαθμούς στην ομάδα, όπως δηλαδή δίνει κάθε φετινός άλλος αγώνας στο πρωτάθλημα. Με αυτή τη σκέψη, η αναγέννηση πλέον κοιτάζει τον επόμενο αγώνα του στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Ιωνικό, που θα γίνει την Κυριακή στο στάδιο της Καρδίτσας. Γι' αυτό το μάζο Περικλής Μανατίδης μετράει σημαντικές επιστροφές, όπως είναι αυτές των Βέλα Τζούνιορ και Κόγκα, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους, ενώ εκτός πλάνου βρίσκονται ο τραυματίας Τσάγκαρης και ο τιμωρημένος Ντούκας.